λίγων και μεταναστών στην Τουρκία. Τώρα, κυρίες και κύριοι, θα περάσουμε σε συζήτηση, θα ακούσουμε σχόλια για την πολιτική επικαιρότητα αλλά και για το προσφυγικό από τον πρόεδρο του Δημιουργία Ξανά, τον κύριο Θάνο Τζίμερο, που βρίσκεται κοντά μας σε σύνδεση μέσω Skype. Δεν ξέρω αν μας ακούει ο κύριος Τζίμερος. Καλησπέρα σας από το Ηράκλειο και την Κρήτη. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ θερμά για την επικοινωνία. Πολλά τα ανοιχτά μέτωπα, κύριε Τζίμερε, τα οποία καλείται να αντιμετωπίσει η κυβέρνηση. Καταρχήν θα ήθελα ένα σχόλιο σας, το αν πιστεύετε ότι μπορεί να τα καταφέρει. Είναι η διαπραγμάτευση με τους δανειστές ανοιχτή ακόμα και βεβαίως το προσφυγικό σε εξέλιξη. Αυτή η κυβέρνηση δεν μπορεί να καταφέρει απολύτως τίποτα. Δεν είναι θέμα μόνο προθέσεων, είναι και ικανοτήτων. Άνθρωποι οι οποίοι κάναν καριέρες φωνάζοντας στους δρόμους συνθήματα, δεν να διαχειριστούν την πραγματικότητα. Δεν έχουν καμιά σχέση με την πραγματικότητα, το έχουν αποδείξει όλους αυτούς τους μήνες. Που η χώρα δεν πάει στα βράχια, έχει τσακιστεί ήδη. Δηλαδή είμαστε εμείς στη θάλασσα και να δούμε ποιος θα μας περισυλλέξει. Και να πω ότι η ουσία δεν είναι η όποια αξιολόγηση, αν ολοκληρωθεί, που δεν την βλέπω να ολοκληρώνεται, αλλά και αν ολοκληρωθεί, θα γίνει για πολιτικούς λόγους, επειδή η Ευρώπη δεν θέλει να έχει ένα δεύτερο ανοιχτό μέτωπο εν ώψη του Brexit ή τέλος πάντων του δημοσιοφίσματος που είναι πολύ δύσκολο. Η ουσιαστική αξιολόγηση είναι η μεταρρύθμιση που μπορεί να γίνει στην ίδια μας την οικονομία. Αυτή δεν την έκαναν οι προηγούμενοι και φυσικά ο ΣΥΡΙΖΑ πάει προς ακριβώς την αντίθετη κατεύθυνση. Αντί δηλαδή να απελευθερώνεται η οικονομία, να τονώνεται η ιδιωτική επιχειρηματικότητα, η ιδιωτική πρωτοβουλία, βλέπουμε μια νέα επιδρομή, ένα ρήμαγμα του ιδιωτικού τομέα, κυρίως της μεσαίας τάξης, η οποία πια γονάτισε, δεν έχει να δώσει άλλα. Αυτό δεν έχει λύση, δεν έχει διέξοδο αυτό το πράγμα. Άρα λοιπόν μας λέτε, κύριε Τζίμερε, ότι σε ό,τι έχει να κάνει με την αξιολόγηση δεν βλέπετε να κλείνει ούτε να έχουμε κάποιο αποτέλεσμα. Σε σχέση με το προσφυγικό όμως δεν απαντήσατε και θα ήθελα να μας πείτε και τη θέση τη δικιά σας του πολιτικού φορέα που εκπροσωπείτε για το ζήτημα αυτό. Τη θέση τη δική μας την είχαμε πει ξεκάθαρα από το 2011. Και δεχτήκαμε τις επιθέσεις όλων των αλληλέγγυων που τότε, θυμίζω, ήταν το σύνολο του δημοσιογραφικού κόσμου. Η Ελλάδα έχει σύνορα. Εάν θέλουμε να μην έχουμε σύνορα, θα είμαστε μια παγκόσμια πρωτοτυπία. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, ας το δηλώσει κάποιος και να πει ότι εγώ θέλω η χώρα μου να μην έχει σύνορα και να καταργηθεί ως έννοια κράτους. Να σας πω ότι και εγώ είμαι κατά των σύνορων, αν φτάσουν κάποια στιγμή όλες οι χώρες του πλανήτη να έχουν το επίπεδο του Λουξεμβούργου και της Ελβετίας. Τότε δεν θα χρειάζονται τα σύνορα όντως. Σήμερα όμως χρειάζονται. Όταν λοιπόν ανοίγεις και λες ανοίξαμε και σας περιμένουμε, και αυτό είναι επίσημη θέση, κομματική, δεν είναι θέση της κυρίας Στασίας, ήταν επίσημη κομματική θέση του ΣΥΡΙΖΑ, διότι κανένας δεν είπε κάτι άλλο τότε. Οποιοςδήποτε εξέφραζε λοιπόν αυτή τη θέση, την εξέφραζε εκ μέρους του κόμματος, όχι προσωπικά. Όταν λες ότι ένα κράτος ανοίγει τα σύνορά του και λειτουργεί ως γραφείο ταξιδιών προωθώντας κόσμο στη Δυτική Ευρώπη, τότε επόμενο είναι οι 80.000 της μιας χρονιάς να γίνουν 1 εκατομμύριο την άλλη χρονιά. Δυστυχώς πρέπει να υπάρχουν σύνορα και δυστυχώς υπάρχει φτώχεια στον κόσμο και δυστυχώς η Ελλάδα δεν μπορεί να σηκώσει αυτή τη φτώχεια, δεν μπορεί να τη θεραπεύσει. Μακάρι να μπορούσε, αλλά δεν μπορεί. Επομένως, εάν θες να προστατεύσεις όσα έχεις και να προστατεύσεις και αυτούς τους ανθρώπους από μια ταλαιπωρία χωρίς τέλος, θα πρέπει να εφαρμόσεις τον νόμο. Ο νόμος λέει ότι όποιος μπαίνει παράνομα, συλλαμβάνεται. Πάει φυλακή και καταδικάζεται τουλάχιστον σε 3 μήνες φυλακή και τουλάχιστον σε 1.500 ευρώ πρόστιμο. Εάν συνέβαινε αυτό, όπως ξεκίνησε να το κάνει η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, συγκεκριμένα ο κύριος Δένδιας, γιατί είναι και θέμα πρωτοβουλίας υπουργού, δεν είναι μόνο ας πούμε, πολιτική ενός κόμματος, μπορεί ένας να έχει Α πολιτική και άλλος να έχει Β. Όπως λοιπόν ξεκίνησε να γίνεται, είδαμε ότι είχε αποτέλεσμα, διότι μειώθηκαν οι προσφυγικές ροές. Οι προσφυγικές, οι μεταναστευτικές ροές, γιατί λίγοι από αυτούς είναι πραγματικά πρόσφυγες πολέμου. Να σημειώσω δε ότι τα τουρκικά παράλια δεν βρίσκονται σε εμπόλεμη κατάσταση. Δηλαδή, άνθρωποι οι οποίοι έχουν φύγει από τη Συρία, μετά από χρόνια έχουν αποφασίσει να πάνε στη Σουηδία, στην Γερμανία. Να μην ξεχνάμε ότι ο πατέρας του τραγικού Αϊλάν, ο οποίος κινητοποίησε την παγκόσμια κοινή γνώμη, ήταν 2 χρόνια στην Τουρκία πριν αποφασίσει να βρει την τύχη του, ας πούμε, στον Καναδά. Θέλω να πω δηλαδή ότι το
προσφυγικό ή το μεταναστευτικό δεν λύνεται στη βάση προσωπικών συμπαθειών ή συναισθημάτων, αλλά στη βάση ενός στρατηγικού εθνικού σχεδίου, το οποίο λέει ότι ένα κυρίαρχο κράτος είναι αυτό που θα αποφασίσει ποιους θα δεχθεί, πόσους θα δεχθεί και πότε θα τους δεχθεί. Οι υπόλοιποι θα πρέπει να απελαθούν. Δεν υπάρχει, λέτε, αυτό το σχέδιο. Αυτός ο στρατηγικός σχεδιασμός, λέτε, δεν υπάρχει. Μα υπήρχε το αντίθετο σχέδιο. Προσέξτε, ακόμα και αν ήταν ικανοί, που δεν είναι, είναι άνθρωποι που δεν έχουν διαχειριστεί τίποτα στη ζωή τους εκτός από κάποια λάβαρα διαδηλώσεων, ακόμα και αν υπήρχε, είναι ακριβώς κόντρα στην οτροπία τους. Πολλοί από αυτούς που ακούμε να πέφτουν στη θάλασσα ως αλληλέγγυοι για να μην απελαθούν οι Πακιστανοί, ας πούμε, είναι οργανωμένοι στο ΣΥΡΙΖΑ. Πολλές συνιστώσεις του ΣΥΡΙΖΑ ήταν κατά των όρων. Εξωπραγματικό, κομμουνιστικό της εποχής της διεθνοποίησης, δεν ξέρω, αλλά δυστυχώς δεν μπορεί να εφαρμοστεί. Κύριε Τζίμερε, θα σας πάω λίγο στις εκλογές. Η αξιωματική αντιπολίτευση, ακούμε τις τελευταίες εβδομάδες, ζητά τη διενέργεια εκλογών. Εσείς τι βλέπετε? Βλέπω ότι δεν θα αντέξει αυτή η κυβέρνηση, θα φάει ξύλο από αυτούς που τη ζητοκράβηγαζαν μέχρι προχθές. Διότι ή λόγω ανοησίας ή λόγω απάτης, δηλαδή πρόκειται για κυβέρνηση ή ανόητων ή απατεώνων, και το λέω με τα λόγου γνώσεως, διότι δεν μπορώ να κρίνω διαφορετικά κάποιον ο οποίος ταυτόχρονα υπόσχεται μείωση των φόρων και αύξηση των κρατικών δαπανών. Αυτό δεν γίνεται. Δεν χρειάζεται να έχει, ξέρεις, μαθηματικά για να καταλάβεις ότι δεν γίνεται. Χρησιμοποιείται οποιαδήποτε σκληρή γλώσσα πάντως. Καθόλου. Ήταν ήπια. Δεν ξέρω τι είναι χειρότερο, αλλά ένα από τα δύο είναι. Όταν λες ότι θα μειώσω, θα καταργήσω τον έμφυα και ταυτόχρονα θα ανεβάσω τις παροχές, θα ανεβάσω τους μισθούς, τις συντάξεις στα επίπεδα πρώτης κρίσης, δεν ξέρεις να μετράς ή κοροϊδεύεις. Ένα από τα δύο. Επομένως αυτές οι υποσχέσεις, τις οποίες ο καθένας τις άκουγε κατά το δοκούν, δηλαδή ο συνταξιούχος άκουγε το θα αυξήσω τις συντάξεις. Αυτός που είχε, ξέρω εγώ, περιουσία και φορολογούνταν, άκουγε το θα καταργήσω το έμφυα. Ότι και τα δύο μαζί δεν γίνονται, δεν τα άκουγε κανένας. Εντάξει, τώρα όμως να σας πω και κάτι. Δεν ήταν η πρώτη φορά που οι ψηφοφόροι άκουγαν ψέματα. Ναι, αλλά ήταν η πρώτη φορά που άκουγαν τόσο χοντροκομμένα ψέματα, τόσο χοντροκομμένα ψέματα και τόσο αντικρουόμενα. Οι προηγούμενοι φρόντιζαν να λένε ψέματα που λίγο πολύ το ένα κάλυπτε το άλλο. Εδώ ήταν αντικρουόμενα. Δηλαδή δεν ρώτησε κανένας τον Πρωθυπουργό σήμερα όταν έλεγε ότι θα χτυπάω τα ταούλια και θα χορεύουν οι αγορές, να το ρωτήσει τι εννοείς, σε οικονομικούς όρους, τι ακριβώς εννοείς. Ή το απίθανο, το παρατηρήσαμε, όταν πήγαν, υποτίθεται εκείνη την ωραία εποχή με τον Βαρουφάκη, ο οποίος ήταν και μεγάλο κεφάλαιο για την κυβέρνηση, έτσι τον παρουσίαζε ο Τσίπρας τότε, όταν πήγαν στο Σόιμπλε, και του είπαν ότι κοίταξε να δεις, δώσ' μας λεφτά γιατί εμείς θα φύγουμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και ο Σόιμπλε είπε αμήν και πότε, να σας βοηθήσω. Να σας δώσω και μερικά δισεκατομμύρια να έχετε να πορεύεστε, γιατί θα μείνετε χωρίς τρόφιμα και χωρίς φάρμακα και χωρίς τίποτα. Πας να εκβιάσεις κάποιον με αυτό που εύχεται. Δηλαδή πόσο ανόητος πρέπει να είναι κάποιος για να το επιλέξει αυτό ως εθνική στρατηγική. Για να μην αναφερθώ σε αυτή τάφτη την έννοια του εκβιασμού, η οποία είναι απαράδεκτη ανάμεσα σε εταίρους. Πάντως θα πρέπει να πούμε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ σε διάστημα ενός περίπου χρόνου κέρδισε 2 εκλογικές αναμετρήσεις. Ναι, μπορεί να κερδίσει και 15 εκλογικές αναμετρήσεις και να χαθεί η χώρα. Τι σημαίνει αυτό? Ο ΣΥΡΙΖΑ κέρδισε εκλογικές αναμετρήσεις λέγοντας τα μεγαλύτερα και τα χειδαιότερα ψέματα που έχουν λεχθεί στην πρόσφατη ευρωπαϊκή, όχι μόνο ελληνική ιστορία. Κάποιοι λοιπόν τον πίστεψαν. Αυτοί που τον πίστεψαν αντιλαμβάνονται ότι τους εξαπάτησε. Το θέμα είναι τι θα κάνουν μετά. Διότι δεν είδα κανένα κόμμα να λέει στον Έλληνα ευθέως ότι θα πρέπει το κράτος να μειωθεί, να μειώσει τις δαπάνες, τις πατάλες, όχι μόνο περικόπτοντας, ξέρω εγώ, οδηπορικά, αλλά μειώνοντας το μέγεθός του. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί μια πολεοδομία η οποία κάποτε χειρίζονταν 300 φακέλους, ας πούμε, τη εβδομάδα και είχε 30 υπαλλήλους, τώρα που χειρίζεται 10 ή κανέναν φάκελο, να έχει συνεχίσει να έχει 30 υπαλλήλους. Το κράτος είναι για να παρέχει υπηρεσίες στον πολίτη και τα χρήματα του κράτους βγαίνουν από την τσέπη του φορολογούμενου. Δεν γεννάει λεφτά το κράτος μόνο του.
Επομένως, μια κυβέρνηση θα πρέπει να δει το πρόβλημα στην ουσία του. Η ουσία είναι ότι το ελληνικό κράτος ήταν πάντα ο μεγάλος εργοδότης, ο μεγάλος πατερούλης, ο οποίος επειδή δεν μπορούσε να φορολογήσει στον βαθμό που χρειαζόταν έσοδα, δανειζόταν. Ξεχνάμε ότι το 2009 που καταλάβαμε την κρίση, η Ελλάδα δανείστηκε 22 δισεκατομμύρια πάνω από αυτά που πήρε από τους φόρους και τα σπατάλησε όλα σε παροχές και συντάξεις. Ξεχνάμε ότι μέχρι προχθές διαβάζαμε και δεν ξέρω αν έχει αλλάξει ακόμα, ότι οι άνθρωποι που δώσαν σε επικουρικά ταμεία 60, 70, 100 ευρώ συνολικά, προσέξτε, συνολικά στο σύνολο της εργασιακής τους ζωής, 100, 120 ευρώ παίρνουν συντάξεις που μέχρι στιγμής έχουν φτάσει τις 170 και τις 200.000. Δηλαδή δίνεις 66 ευρώ, παίρνεις 172 ευρώ, 172.000 σύνταξη. Αυτά είναι τερατώδη πράγματα που ισχύουν σε ένα σύστημα το οποίο βασίστηκε στην πελατειακή εξυπηρέτηση. Οι συντάξεις δηλαδή που δινόντουσαν οφείλονταν στη δύναμη πίεσης που είχε μια συντεχνιακή ομάδα και όχι σε όσα κατέβαλε σε ασφαλιστικές εισφορές. Η λύση λοιπόν, συμφωνείτε με τη Νέα Δημοκρατία, είναι αυτή τη στιγμή να οδηγηθούμε σε εκλογές? Η λύση για να φύγει αυτό το απίθανο συνονθήλευμα ανόητων, άσχετων και απαταιών του κοινού ποινικού κώδικα είναι προφανώς να οδηγηθούμε σε εκλογές. Αλλά περιμένω τη Νέα Δημοκρατία και περιμένω όλα τα κόμματα που έχουν ευρωπαϊκή προοπτική ουσιαστική, όχι στα λόγια, να μιλήσουν στον ελληνικό λαό και να του πούν ευθέως τι φταίει και πώς είναι αδύνατον με τις υπάρχουσες συνθήκες να σηκώσει ο φορολογούμενος το βάρος ενός τόσο μεγάλου κράτους. Εάν δεν μειωθεί το κράτος, εάν δεν μειωθούν δηλαδή τα έξοδα του δημοσίου και ταυτόχρονα οι φόροι, η Ελλάδα θα σέρνεται με την κοιλιά για πολλά χρόνια ακόμα. Είναι αδύνατο να πληρώνονται φόροι που δεν βασίζονται σε εισόδημα. Και να σας πω μερικά νούμερα, γιατί εμένα μ' αρέσει να μιλάω με αριθμούς. Ο ΕΜΦΙΑ έδωσε 2,6 δις πέρυσι και το σύνολο των φόρων στην περιουσία 2,84. Οι φόροι στα νομικά πρόσωπα, από το τελευταίο περίπτερο μέχρι τη μεγαλύτερη βιομηχανία, στα νομικά πρόσωπα απέδωσαν 2,66 δις. Σύνολο αυτών των δύο, 5,5 δις. Ξέρετε πόσα δίνουμε μόνο για σε πρόορες συντάξεις, σε πρόορους συνταξιούχους, 8,1 δις. Και άλλα 900 εκατομμύρια δίνουμε σε προνοιακές συντάξεις, που δεν ξέρουμε πόσα από αυτά είναι πραγματικά ή πόσα πάνε σε αναπήρους μαϊμούδες. Αλλά αναδεχτώ ότι τα 900 εκατομμύρια πάνε όλα σε σωστές τσέπες. Μπορεί να μου εξηγήσει κάποιος τι σημαίνει πρόορη συνταξιοδότηση όταν δεν συντρέχουν πρόοροι λόγοι αποχώρηση από την αγορά εργασίας, λόγοι υγείας δηλαδή? Γιατί ένας άνθρωπος 40, 45, 50, 55 χρονών, υγιέστατος, ικανότατος, όρημος, με γνώσεις, με σφρίγος, να γίνεται συνταξιούχος? Πώς η Ελλάδα θα μπορεί να ανταγωνιστεί άλλα κράτη τα οποία εργάζονται μέχρι τη φυσιολογική ηλικία των 65, ας πούμε? Λέω, αν δεν συντρέχουν λόγοι υγείας. Πώς τα κατάφερε η Νότια Κορέα και ενώ ξεκίνησε πολύ πιο πίσω από εμάς, έφτασε σήμερα να έχει ακαθάριστο εθνικό προϊόν 1,3 τρισεκατομμύρια δολάρια και εμείς είμαστε στο γλίσχρο ποσό των 170-175 και αν δισεκατομμυρίων. Πάντως, εκ του αποτελέσματος, κύριε Τζιμέρε, φαίνεται ότι μέχρι σήμερα δεν υπήρξαν λύσεις στα θέματα που μας αναφέρετε, ούτε από τις προηγούμενες κυβερνήσεις. Φυσικά, γι' αυτό έρθει ο ΣΥΡΙΖΑ. Ο ΣΥΡΙΖΑ ήρθε πάνω στο κενό εξουσίας, νομιμότητας, τάξης, ασφάλειας που δημιούργησαν οι προηγούμενοι. Και σε αυτό το κενό ανθούν και τα λουλούδια της ακροδεξιάς. Γιατί και ο πολίτης, αλλά και ο επενδυτής, θέλει, ας πούμε, να ξέρει ότι παίρνω το αυτοκίνητο, φεύγω από εδώ και πάω στον προορισμό μου, χωρίς να βρεθεί κάποιος να μου πει: εγώ κλείνω τον δρόμο μου, δεν τσιγκουστάρω και δεν σε αφήνω. Είτε είναι παράνομος μετανάστης, είτε είναι αλληλέγγυος, είτε είναι η γνωστή αριστερά από όλα αυτά τα χρόνια και η δεξιά επίσης. Διότι και οι δεξιοί αγρότες, ας πούμε, κόβαν την Ελλάδα στα δύο. Όταν λοιπόν σε ένα κράτος δεν υπάρχει τάξη, ασφάλεια και κράτος δικαίου, ούτε ο πολίτης θα αισθανθεί ότι μπορεί να παράγει, αλλά ούτε θα έρθει κανένας επενδυτής κάθε φορά να ρωτάει τη χαρτορίχτρα, ας πούμε, αν θα ταξιδέψουν τα πλοία από την Κρήτη στην Αθήνα, ή θα βρεθούν κάποιοι που πάμε να καταλάβουν τους καταπέστες και να μην τα αφήσουν να αποκλέψουν. Αυτό το πράγμα δεν είναι φρούτο του ΣΥΡΙΖΑ, είναι 40 χρόνια παρανομία. 40 χρόνια μάλλον θεσμοποιημένη ανομία. Κάποτε πρέπει να αλλάξει. Αλλά για να αλλάξει θα πρέπει να εφαρμόζεται η νομιμότητα.
Για να εφαρμόζεται η νομιμότητα όμως και να μην υπάρχουν εξεγέρσεις, θα πρέπει οι νόμοι να είναι δίκαιοι. Πάμε δηλαδή στην ουσία του πράγματος, που είναι μια απίθανη πολυνομία με νόμους αντιφατικούς. Οι περισσότεροι από αυτούς γίνανε για να καλύψουν και να βολέψουν τα δικά μας παιδιά, είτε για διορισμού στο δημόσιο, είτε και το ιδιωτικό τομέα. Γιατί και ο ιδιωτικός τομέας σε μεγάλο βαθμό έχει νοοτροπία κρατικοδίαιτου. Ποιο κόμμα θα πει ότι το χτίζω από την αρχή, το γκρεμίζω και το χτίζω από την αρχή? Γιατί έτσι όπως είναι αυτό το δημόσιο, δεν μπορεί να κυβερνηθεί. Και ο Θεός δηλαδή να γίνει πρωθυπουργός, η Ελλάδα θα είναι ακυβέρνητο πλοίο. Δεν θα υπακούει το πιδάλιο στις εντολές του κυβερνήτη. Ο Θάνος Τζίμερος τι θα κάνει αν γίνουν εκλογές στο προσεχές διάστημα? Διαβάζουμε κάποια σενάρια για το ενδεχόμενο συνεργασίας με τη Νέα Δημοκρατία και τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Έχετε αποφασίσει κάτι τέτοιο? Κοιτάξτε, το είπαμε ξεκάθαρα και μάλιστα πριν τις εκλογές της Νέας Δημοκρατίας. Είναι τέτοια η ανάγκη να απαλλαγεί η χώρα από το καρκίνωμα που λέγεται ΣΥΡΙΖΑ-ΝΕΛ, που οποιοδήποτε έμφρον άνθρωπος θα πρέπει να ψηφίσει τη Νέα Δημοκρατία του Κυριάκου στις επόμενες εκλογές. Η Δημιούργια Ξανά συνεχίζει να είναι ένα οργανωμένο κόμμα, ευρωπαϊκό φιλελεύθερο κόμμα, πραγματικά φιλελεύθερο, ουσιαστικά φιλελεύθερο κόμμα. Αλλά εάν οι επόμενες εκλογές γίνουν με το υπάρχον ληστρικό εκλογικό σύστημα, η μόνη επιλογή που θα έχουν οι ψηφοφόροι μας είναι να ψηφίσουν τη Νέα Δημοκρατία, πιστεύοντας ή ελπίζοντας ότι αυτό το κόμμα που έχει στο μυαλό του Κυριάκου θα το κάνει και πραγματικότητα. Τώρα, το αν συνεργαστούμε οργανικά, δηλαδή αν θα είμαστε υποψήφοι της Νέας Δημοκρατίας στις επόμενες εκλογές, θα εξαρτηθεί από το πού πραγματικά θέλει να πάει η Νέα Δημοκρατία. Διότι εξακολουθεί η Νέα Δημοκρατία να είναι μία από τις αιτίες, από τις βασικές αιτίες που η Ελλάδα έφτασε εκεί που έφτασε, και εξακολουθεί να έχει όλων των ειδών τα φρούτα. Υπάρχουν πολύ σοβαροί άνθρωποι στη Νέα Δημοκρατία, άνθρωποι που θέλουν να γίνουν πραγματικές μεταρρυθμίσεις, και υπάρχουν και οι κλασικοί εκπρόσωποι της λαϊκής δεξιάς, οι οποίοι νομίζουν ότι αν παρέχεις, θα παίρνεις πελάτες, θα παίρνεις ψήφους και έτσι θα κυβερνάς. Έρχεται η ώρα να αποφασίσεις, που λέει ο ποιητής, με ποιους θα πας και ποιους θα αφήσεις. Επομένως, είναι στο χέρι της Νέας Δημοκρατίας εάν πραγματικούς μεταρρυθμιστές, όπως είναι όλα τα στελέχη της Δημιουργίας Ξανά, θα τους αξιοποιήσει ή θα αρκεστεί στο να διαχειριστεί με έναν, ας πούμε, πιο λογικό τρόπο στη σημερινή μας τραγωδία. Για να αλλάξει όμως η Ελλάδα, για να έρθει πραγματικά ανάπτυξη, θα πρέπει να γίνουν βαθιές εκβάθρων μεταρρυθμίσεις, τις οποίες αυτή τη στιγμή δεν βλέπω να είναι ορεξάτη, να το πω έτσι, να τις κάνει η Νέα Δημοκρατία. Άρα είναι, παίζεται, πώς να σας πω, εξαρτάται από το που πρέπει, από που θα έχει αποφασίσει να πάει το καράβι της Νέας Δημοκρατίας. Κύριε Τζίμερε, ο χρόνος μας ολοκληρώθηκε. Να σας ευχαριστήσω θερμά για τη συνομιλία που είχαμε. Να είστε καλά, ευχαριστώ. Να είστε καλά.